Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Χατζόπουλος, στην εκπομπή Διαδράσεις. Βρισκόμαστε εδώ στα στούντιο του Ορφέας Web TV και σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι το κατά πόσο επηρεάζουν τα σχολικά κτίρια τον παιδικό ψυχισμό. Καλεσμένη της σημερινής μας εκπομπής, κυρία Ελένη Νιάρκου, υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης Β' Δυτικού Τομέα Αθηνών. Κυρία Νιάρκου, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Χατζόπουλε. Και σε σχέση με τον τίτλο της εκπομπής μας, γενικότερα, πού βρισκόμαστε στη φάση των κτηρίων των σχολικών, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα τα κτίρια? Τραγική κατάσταση, κύριε Χατζόπουλε. Όσοι έχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Βιώνουν καταστάσεις που δεν αρμόζουν πραγματικά ούτε στα παιδιά, ούτε και στην εποχή που εννοείται ότι είμαστε μια πολιτισμένη εποχή με τεχνολογία, με παροχές. Υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν κλιματισμό, υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν θέρμανση και φανταστείτε ότι όλα αυτά τα τελευταία 2 χρόνια με την πανδημία βγήκανε πάρα πολύ στην επιφάνεια, γιατί αν και υπήρχε από πάντα αυτό, ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι βρίσκονται πολλά παιδιά μέσα στον ίδιο χώρο. Και μας απασχόλησε τώρα με την πανδημία, που θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πολύ πιο πριν, γιατί οι ιώσεις, ειδικά στα παιδιά, το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι κάτι που υπάρχει. Με το που ξεκινάει ένα παιδί το σχολείο, οι γονείς το πρώτο θα πούνε είναι «Όχτι, ιώσεις θα μας φέρει στο σπίτι». Άρα λοιπόν όλο αυτό, ο μεγάλος συνωστισμός, που σίγουρα παίζει ρόλο στην υγεία των παιδιών, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στον ψυχισμό του. Γιατί όταν υπάρχεις και συμβιώνεις καθημερινά με συμμαθητές σου, τόσο μαζικά, τόσο συγκεντρωμένα, χωρίς να έχεις τον δικό σου χώρο, χωρίς να μπορείς να έχεις τα πράγματά σου σε ένα θρανείο αρκετά μεγάλο, ευρύχωρο, να μην είναι άλλος ακριβώς από πίσω σου, να μην υπάρχει αυτή η οχλαγωγία μέσα σε ένα κλειστό χώρο, αυτό φυσικά επηρεάζει τον παιδικό ψυχισμό και σίγουρα αυτό που τον οδηγεί είναι σε μια υπερδιέγερση που αυτό θα βγει σαν νεύρα και πολύ μεγάλο θυμό και εξάρσεις που τα παιδιά μπορούν να πάθουν. Όλα αυτά συμβάλλουν. Άρα λοιπόν αντί να πηγαίνουν στο σχολείο και να ερεμούν, μόνο και μόνο με τον συνωστισμό που υπάρχει στις τάξεις, με το ότι δεν έχουν τη θερμοκρασία που χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως παιδιά και το χειμώνα κρυώνουν και το καλοκαίρι ζεσταίνονται, όλα αυτά σίγουρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν βοηθούν στο να είναι τα παιδιά καλά μέσα τους ψυχικά. Δεν υπάρχουν καν τα αυτονόητα κατ' ουσία. Φυσικά δεν υπάρχουν τα αυτονόητα. Ποιοι είναι οι φορείς στην Ελλάδα υπεύθυνοι για τα σχολικά κτίρια? Ουσιαστικά είναι όλοι. Πρώτα απ' όλα το ίδιο το κράτος, η ίδια πολιτεία με τους νόμους που ψηφίζει και με το πού δίνει τις αρμοδιότητες για το τι να γίνεται με τα σχολικά κτίρια. Υπάρχει, είναι ο Δήμος που είναι υπεύθυνος γι' αυτό, έχει και την ακίνητη περιουσία, έχει και τη διαχείριση, είναι αυτός που νοικιάζει και τα κηλικεία, τον χώρο δηλαδή που πηγαίνουν και εδράζουν εκεί οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με το τι δίνουν στα παιδιά μέσα στον χώρο του σχολείου, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και φυσικά είναι και οι άνθρωποι και οι εταιρείες και οι φορείς που έχουν να κάνουν με τις εγκαταστάσεις και με τον εξοπλισμό. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, από το 2013 και μετά, συστήνεται με ΦΕΚ, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ. Αυτή η εταιρεία λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος και φυσικά να διαβάσουμε εδώ και τον σκοπό που είναι στο άρθρο 3, η μελέτη απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και εν γέννη υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών. Αυτό είναι που αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται ό,τι έχει να κάνει με τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις σχολικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Άλλη μια ανώνυμος εταιρεία δηλαδή. Νομίζω ότι πλέον έχουμε γεμίσει με ανώνυμες εταιρείες που διαχειρίζονται δημόσια περιουσία ή λειτουργούν για το δημόσιο και θα πρέπει να σταματήσει να μας κάνει εντύπωση, κύριε Χατζόπουλε, και θα πρέπει απλά να μας θυμώσει
που δεν ήμασταν άξιοι να κρατήσουμε εμείς την διαχείριση μιας περιουσίας και το πώς εμείς θα αποφασίσουμε να φτιάχνουμε και να δομήσουμε τα σχολικά κτίρια που μέσα στεγάζονται τα παιδιά μας και θα πρέπει να ιδρύσουμε μία ανώνυμη εταιρεία και να της δώσουμε ουσιαστικά την διαχείριση όλου αυτού των σχολικών εγκαταστάσεων. Βέβαια σίγουρα, γιατί θα πει κάποιος ότι είναι για το δημόσιο, είναι και το δημόσιο που τεστάρει και ελέγχει. Αυτό ήταν και πριν όμως. Βλέπουμε λοιπόν να αλλάζουν χέρια όλες αυτές οι φορείς, αλλά το αποτέλεσμα να είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα κατ' ουσίαν έχουμε παραδοχή των ίδιων των κρατούντων, έχουμε μία έμεση παραδοχή της ανικανότητάς του. Μα φυσικά αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που μεταβιβάζουν συνέχεια όλες τις αρμοδιότητες, γιατί να πούμε εδώ με ένα μικρό, μια μικρή έρευνα που έκανα, ότι το 1962 ήταν η χρονιά που ιδρύθηκε ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Το 1998 ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Άρα από τότε είχε γίνει ανώνυμος εταιρεία. Δηλαδή μιλάμε για λίγα χρόνια που κρίνανε ότι δεν μπορεί να είναι δημόσια η εταιρεία και να γίνει μια ιδιωτική εταιρεία που πάλι βέβαια να είναι για το δημόσιο συμφέρον. Δημόσιο συμφέρον πάνω απ' όλα. Ναι, αλλά κατά πόσο τελικά μας συμφέρει μας αυτή η κατάσταση που τόσα χρόνια βιώνουμε κτηριακές εγκαταστάσεις τραγικές και μάλιστα σε απομακρυσμένες περιοχές να μην υπάρχουν καν κτηριακές εγκαταστάσεις, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δημοσίου συμφέροντος. Προχωράμε λοιπόν, προχωράνε οι αρμοδιότητες, αλλάζουν. Κατασκεύαζε λοιπόν αυτή η Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων σχολικά κτίρια στην επικράτεια με προγραμματικές συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις. Εποπτεύουσα αρχή ήταν αρχικά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ αργότερα υπήρχε συνδυαστική εποπτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και από το 2013 ερχόμαστε στην ΑΕ, κτηριακές υποδομές ανώνυμη εταιρεία. Που να πούμε εδώ ότι δεν έχει μόνο τα σχολικά κτίρια, έχει πολλά κτίρια του δημοσίου, όπως είναι και ακόμα και νοσοκομιακές εγκαταστάσεις. Άρα μιλάμε για μια τεράστια εταιρεία που διαχειρίζεται το δημόσιο μας και χωρίς φυσικά το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά βιώνουν μέσα σε εγκαταστάσεις οι οποίες πραγματικά δεν αρμόζουν σε παιδιά. Σαφέστατα, γιατί αν κατάλαβα καλά, από το 2013 έχει κάνει τη σύμβαση αυτή, έτσι δεν φυσικά είναι? Φυσικά από το 2013. Από το 2013 μέχρι το 2022 έχουμε νέα έτη. Τι έχουμε δει μέσα σε αυτά? Υπάρχουν πολλά χτίσματα καινούργια τα οποία προωθούν σαν έργα που έχουν γίνει, αλλά θα έπρεπε λιγάκι να το δούμε πιο συγκεκριμένα και στην ουσία του και να μην μας επηρεάζει τόσο η εικόνα. Σαν πολίτες αυτό οφείλουμε να κάνουμε, κύριε Χατζόπουλε. Για το να βλέπουμε τελικά να δομούνται κτίρια που πριν δεν υπήρχαν, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί αυτά τα κτίρια πραγματικά είναι απρόσιτα οπτικά για τα παιδιά. Φυσικά επηρεάζουν αρνητικά πολύ τον ψυχισμό τους. Είναι ένα σκέτο μπετόν και μέσα και η δομήση είναι μόνο με κάποια πλακάκια, κάποιους τοίχους που δεν εκπροσωπούν, δεν αντιπροσωπεύουν καθόλου την μάθηση, την παιδεία, δεν κάνουν τα παιδιά να θέλουν να πάνε στο σχολείο, να θέλουν να μπουν σε αυτό το κτίριο. Είναι πολυόροφο, είναι στριμωγμένο, δεν έχει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις που θα έπρεπε, που φυσικά για τον ψυχισμό το παιδικό θα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε στούντια που να ασχολούνται με τη μουσική, να έχουν στούντια ζωγραφικής και πράγματα τα οποία πραγματικά θα φτιάχναν τον ψυχισμό των παιδιών σε τέτοιο βαθμό, ώστε αντί να έχουμε κλάματα το πρωί για να μην πάνε στο σχολείο, να έχουν κλάματα όταν τα σχολεία είναι κλειστά. Μάλιστα. Σαφέστατη την τοποθέτησή σας. Εδώ σημείο, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί σας.
μια τεράστια προσφορά. Ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος. Οι ολότητες, ισοπολιτεία, ισοδυναμία, ελευθερία. Τώρα έχεις στα χέρια σου μια τεράστια προσφορά. Ένα τεράστιο ιερό πολιτιακό έπος που ο δημιουργός του με σοφία και απόλυτη ακρίβεια στην αποδεικτική του στοιχειοθέτηση απευθύνει με μεγαλοπρέπεια προς κάθε άνθρωπο που θέλει να αναδειχθεί σε πραγματικό πολίτη, μαθαίνοντας και αναγνωρίζοντας τι σημαίνει και πώς δομείται η πολιτεία των πολιτών με τις υπεριδιότητες και αρχές της ισοπολιτείας, της ισοδυναμίας, της ελευθερίας και της αρετής. Οι ολότητες. Ισοπολιτεία, ισοδυναμία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για ελευθερία, αλλά κανένας δεν μας είπε ποτέ την αλήθεια και την έννοια της πραγματικής ελευθερίας. Ήρθε η ώρα, σε αυτό το ελάνιο έπος, όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν πλήρως την ελευθερία τους. Παράγγειλε τώρα 216-898-10 και 690-99-69-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Φίλες και φίλοι, και πάλι εδώ μαζί σας για τη συνέχιση της κουβέντας μας με την κυρία Νιάρχο, υποψήφια βουλευτή με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Κυρία Νιάρχο, θέλω να απευθύνω μία ακόμα ερώτηση. Από όλα αυτά τα προηγούμενα που έχουμε πει, τελικά οι κρατικοί φορείς ενδιαφέρονται για τον παιδικό ψυχισμό, ενδιαφέρονται για τα παιδιά μας γενικότερα? Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τον παιδικό ψυχισμό, κύριε Χατζόπουλε, και δεν ενδιαφέρονται ούτε καν για την ίδια τους τη ζωή, πόσο μάλλον για τον ψυχισμό τους. Όλα αυτά που είπαμε δείχνουν ότι πραγματικά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς να διαχειριστούν το δημόσιο χρήμα. Το κάνουν μέσα από κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμούς, άγρους εξοπλισμών και όλα αυτά που κανείς δεν μπορεί να τους ελέγξει. Ζούμε όμως και τραγικές καταστάσεις σε σχέση με την ζωή των παιδιών που πραγματικά δεν έχουν ασφάλεια μέσα στις κτηριακές αυτές τις σχολικές κτηριακές εγκαταστάσεις και φυσικά αυτό είναι κάτι που επηρεάζει τον ψυχισμό τους, γιατί φανταστείτε ότι όταν βλέπουν ότι συνέχεια κινδυνεύουν είναι κάτι το οποίο τους λειτουργεί πολύ άσχημα στην ψυχολογία τους και όχι απλά δεν έχουν όρεξη για να μάθουν, έχουν συνέχεια το νου τους μη κάτι τους πέσει στο κεφάλι. Και κυριολεκτό κύριε Χατζόπουλε, γιατί εδώ θα πω για ένα γεγονός που έγινε το 2022, αρχές του 2022, που έγινε αυτό από ένα άρθρο του e.gr που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 2022, που λέει: «Κατάρρευση στεγάστρου στο πρώτο γυμνάσιο του Νέου Ηρακλείου», μιλάμε για Αττική, «που ευτυχώς έγινε μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων και γι' αυτό δεν κινδύνευσε η ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών, έφερε ξανά στο προσκήνιο τα εκατοντάδες προβληματικά σχολικά κτίρια που υπάρχουν στην επικράτεια». Και να πούμε ότι αυτό, η κατάρρευση λοιπόν του στεγάστρου, έγινε λόγω στατικής ανεπάρκειας που προκλήθηκε από ένα σεισμό του 2019. Δύο πράγματα έχουμε να παρατηρήσουμε. Το μεγάλο σεισμό του 19 δεν θυμόμαστε κανένας, άρα μιλάμε τώρα για λίγα ρίχτερ που επηρεάζουν γενικά τα σχολικά κτίρια. Και το δεύτερο γεγονός είναι ότι ήταν ήδη δύο χρόνια που γνωρίζαν ότι υπήρχε πρόβλημα σε αυτό το στέγαστρο και ποτέ δεν φτιάχτηκε. Και λέμε ευτυχώς που δεν υπήρχαν θύματα επειδή έγινε τα Χριστούγεννα. Δηλαδή να παρακαλάμε να είναι κλειστά τα σχολεία για να μην έχουμε θύματα. Εκεί έχουμε φτάσει. Και να προσθέσω και κάτι εδώ που είναι πολύ σημαντικό. Ότι το θυμάμαι που το βλέπα σε ειδήσεις ότι πήγαν άνθρωποι και παραπονέθηκαν στον Δήμο, που είναι υπεύθυνος για τα σχολικά κτίρια, εν μέρη τέλος πάντων, στο κομμάτι της ιδιοκτησίας, των ακινήτων και της διαχείρισης και κάποιων μισθωμάτων που κάνουν. Όμως, στην εταιρεία αυτή που τελικά με το ΦΕΚ 2856 που είπαμε, που είναι η σύσταση τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, βλέπουμε εδώ ότι κάποιος δεν μπορεί να πάει να ζητήσει το λόγο εκεί, παρά μόνο ο ίδιος κρατικός μηχανισμός. Ενδεχομένως, δεν το ξέρουμε, γιατί εδώ στο άρθρο 2, που όσον αφορά την έδρα της εταιρείας, υπάρχει το εξής περίεργο. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τελεία. Πουθενά δεν λέει ποια είναι η έδρα. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι για να ανοίξουμε μια επιχείρηση πρέπει να ορίσουμε έδρα. Διεύθυνση. Και όμως εδώ στο ΦΕΚ δεν υπάρχει έδρα. Και συνεχίζει παρακάτω το ΦΕΚ. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορία και γραφεία και εκτός της έδρας της. Ποιας έδρας της? Δηλαδή, εγώ, σαν πολίτης, αν θέλω να πάω να δω ποια είναι αυτή η εταιρεία,
και πόσο τελικά μεγάλη είναι, πόσο σύγχρονη είναι, πού είναι οι εγκαταστάσεις της, πού είναι οι υπάλληλοι αυτοί που αποφασίζουν για το σε ποια κτίρια και με ποια δομή και δόμηση θα μπορώ να αφήσω εγώ αργότερα το παιδί μου. Δεν υπάρχει πουθενά μια τέτοια πρόσβαση, γιατί βλέπουμε εδώ την συνέχεια της μόδας που πρώτη φορά έβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων. Και αυτό θα σας έλεγα τώρα, μου θυμίζει αυτή την τάση. Ακριβώς αυτό, και βλέπουμε τελικά ότι πλέον υπάρχουν όλες αυτές οι εταιρείες που δεν υπάρχει πουθενά η έδρα τους και είναι απρόσιτες προς τον πολίτη. Που ουσιαστικά ο πολίτης, κύριε Χατζόπουλο, είναι ο μόνος που έχει το δικαίωμα, ο πρώτος και κυρίαρχος που έχει το δικαίωμα, να ελέγξει το τι γίνεται στη χώρα του. Και δυστυχώς αυτόν τον έλεγχο μας τον στερούν. Φυσικά ο πολίτης δεν είναι αυτός που δίνει την ενέργειά του μέσω του χρήματος. Ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνει και τον έλεγχο. Του οφείλονται εξηγήσεις για τα πάντα. Αυτές οι εξηγήσεις όμως δεν μας έχει δώσει κανένας. Και ποτέ. Και ποτέ. Κυρία Νιάρκο, ως υποψήφια βουλευτής του πολιτικού φορέα, ποιες οι προτάσεις Ελλήνων Συνέλευσης για το τεράστιο αυτό θέμα που αφορά τα παιδιά μας? Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας είναι το αύριο, είναι το μέλλον μας. Είναι η ζωή μας η ίδια. Ακριβώς. Ουσιαστικά μέσα στις σχολικές εγκαταστάσεις, κύριε Χατζόπουλε, χτίζουμε τους αυριανούς πολίτες. Που πρέπει να είναι ενεργοί, να είναι δυναμικοί, να είναι δημιουργικοί, να είναι τα πάντα, γιατί πραγματικά είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην παιδεία και ένα κομμάτι της παιδείας είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, που αυτές επηρεάζουν πολύ άμεσα τον ψυχισμό τους και ο ψυχισμός του κάθε παιδιού σίγουρα παίζει ρόλο στο τι θα μάθει, πώς θα το μάθει, πόσο αποδοτικό θα είναι, πόσο όλα αυτά που θα μάθει θα του γίνουν βίωμα, θα του γίνουν δικά του για να μπορεί αργότερα να τα κάνει χρήση στην ζωή του. Και βλέπουμε αυτό όλο το πακέτο που μόλις περιέγραψα δεν υπάρχει. Λείπει από την εκπαίδευση της χώρας μας. Θα πω λοιπόν, επειδή οι προγραμματικές δηλώσεις της Ελληνικής Συνέλευσης είναι κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο το 2015 και αναρτημένες παντού στο διαδίκτυο για τον οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση, θα πω για άλλη μια φορά βέβαια ότι εμείς θεωρούμε ότι έχουμε καταθέσει το αυτονόητο. Αλλά επειδή το αυτονόητο μας έχει ξεχάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό λοιπόν θα διαβάσω κάποια κομμάτια από τον τομέα της παιδείας που έχουν να κάνουν με τις κτηριακές εγκαταστάσεις και το πόσο αυτό πραγματικά επηρεάζει τον ψυχισμό των παιδιών, γιατί είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και όλοι μας το βλέπουμε, με το πώς διαβιώνουμε εμείς στο σπίτι μας, ακόμα και αν αλλάξουμε ένα τραπεζομάντιλο σε ένα τραπέζι, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και έχει πολύ μεγάλη σχέση η αρχιτεκτονική με τον ψυχισμό. Άρα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και να μην το περνάμε έτσι. Πόσο μάλλον να έχουμε κτίρια τα οποία να είναι και να λειτουργούν και ως μέρη που να είναι πηγές κινδύνων. Πηγές κινδύνων ακριβώς. Για σωματική ακεραιότητα. Άρα λοιπόν να πούμε ότι θα πρέπει τα σχολεία να είναι κολαπτήρια και να λειτουργούν, όπως προείπα, για την παραγωγή των νέων πολιτών. Με τη δόμηση του σώματός τους και της ψυχής τους. Αυτό λοιπόν για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που να απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού του μέχρι θέατρα για παραστάσεις μάθησης. Είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής κάποια πράγματα. Όπως μας τα κληροδότησαν οι προγονείς μας, που είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει τελείως έξω από την παιδεία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το σχολείο θα πρέπει να ικανοποιεί και να αναπτύσσει όλη τη δημιουργική ικανότητα των Ελλήνων, των παιδιών Ελλήνων. Για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις που να μπορούν να φιλοξενήσουν ένα κομμάτι που να μπορεί να γίνει και μια θεατρική παράσταση, αλλά και θεατρικές πρόβες, η μάθηση, η εκπαίδευση των παιδιών. Προϋποθέτει φυσικά όλο αυτό πλήρη εξοπλισμό και απαραίτητη στελέχωση και από ικανότερους εκπαιδευτές. Κάθε σχολείο θα περιλαμβάνει τις πιο άρτιες εγκαταστάσεις για την κάλυψη των έμφυτων τάσεων που υπάρχουν στους ανθρώπους, για την ανάδειξη της καλλιστισίας και την τέχνη. Μέσα στα σχολεία δεν βλέπουμε τίποτα. Κάποια σχολεία έχουν μάθημα καλλιτεχνικά, όπως το λέμε, που έχουν να κάνουν με κάποια τύπου ζωγραφικής, ενώ αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που μας το έχουν βγάλει εκτός. Και βοηθάει πάρα πολύ στον ψυχισμό του ανθρώπου, γιατί πραγματικά είναι έμφυτο και το έχουμε ανάγκη. Είναι ένα με την ανθρώπινη φυσιολογία. Και πόσο μάλλον με τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν μπει στη διαδικασία να φορτιστούν από άλλα ξένα πράγματα, που αυτό θα τους το κάνει να το ξεχάσουν και να μην το θέλουν. Είναι κάτι που το θέλουν, το αναζητάνε και όταν το βρουν θα μπουν στη διαδικασία να ασχοληθούν με αυτό και πραγματικά ο ψυχικός τους κόσμος να γίνει τόσο τεράστιος, που να μπορέσει να φιλοξενήσει όλη τη γνώση μετά που του δίνουμε
Και βέβαια έχει σημασία και η γνώση, γιατί αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η γνώση που μπορεί να το παιδί είναι τελείως σκουπίδια, τους περιορίζουν την κριτική ικανότητα, για να μην πω ότι τους αφαιρούν τελείως. Δεν υπάρχει δημιουργικότητα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όλα αυτά που προαναφέραμε σίγουρα βοηθάνε στη δημιουργικότητα, σίγουρα βοηθάνε στην αντιληπτική ικανότητα του παιδιού και σίγουρα βοηθάνε στο να μπορέσει να κατανοήσει τον ίδιο του τον εαυτό και να καταλάβει πόσο άξιο είναι με έστω τα μικρά πραγματάκια. Με κάτι που θα φτιάξει, με ένα θέατρο στο οποίο θα συμμετάσχει, με μια μουσική παράσταση και με όλα αυτά τα οποία πραγματικά όλοι έχουμε στερηθεί στις μικρές μας ηλικίες. Εδώ μιλάτε για επιλογές μέσα από, από τις προγραμματικές δηλώσεις. Αντιθέτως, αυτό που είπατε μόλις πριν, το σχολείο είναι ένας μονόδρομος όπου όλα τα παιδιά θα ακολουθήσουν την ίδια ύλη, τα ίδια μαθήματα, χωρίς κανένα να μπορεί τελικά να ξεχωρίσει την τάση του, την κλίση του, το ταλέντο του. Ουσιαστικά, όπως είναι δομημένα τώρα και η παιδεία και οι σχολικές εγκαταστάσεις και όλο το πακέτο το εκπαιδευτικό και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον πλανήτη, δημιουργούν οι εργάτες ή επιστήμονες. Οι επιστήμονες ουσιαστικά χρησιμοποιούνται από το καθεστώς, το παγκόσμιο καθεστώς για την τεχνολογική ανάπτυξη που είναι πάλι για τη δική μας τη σκλαβιά και οι υπόλοιποι εργάτες είναι απλά για να παράγουν έργο ώστε να μπορούν κάποιοι που δεν εργάζονται να ζουν μέσα από εμάς. Μιας που σας αρέσει η ακρίβεια του λόγου, μήπως είναι πολύ βαρύ τεχνολογική ανάπτυξη, μήπως δεν έχουμε μια τέχνη λόγου. Απλά μια τεχνοτροπία. Σίγουρα δεν έχουμε τέχνη λόγου, αυτό είναι δεδομένο, αλλά επειδή είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε συνέχεια, είναι κάτι που αντιλαμβάνεται ο κόσμος που μας ακούει. Μιλάω για την τεχνολογία όπως μας την παρουσιάζουν πραγματικά εκείνοι, δηλαδή όλα αυτά τα τεχνικά γκατζετάκια, να το πω έτσι, και όλα αυτά που προσπαθούν μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα να μας πλασάρουν ότι ουσιαστικά μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας και στο να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε, δεν βοηθάει καθόλου όμως την ανέλυξή μας ως άνθρωποι, δεν βοηθάει καθόλου στην ανέλυξη των παιδιών, ίσα-ίσα που τα περιορίζει πάρα πολύ, όντως είναι μονόδρομος, δεν βοηθάει καθόλου στον ψυχισμό τους, τον παιδικό, τον βάζει από πολύ μικρή ηλικία σε μια άλλη διαδικασία, να σκεφτεί ότι δεν θέλει να συμμετέχει σε όλο αυτό, είναι κάτι η γνώση που το αποθεί και το δημιουργεί ένα ψυχισμό να αρνείται να μάθει, να αρνείται να ανεληφθεί, να αρνείται να είναι ένας δημιουργικός αυριανός πολίτης. Κυρία Νιάρχο, τεράστιο ενδιαφέρον το σημερινό θέμα, μιας που όπως είπαμε και πριν αφορά τα παιδιά μας και τον ψυχισμό τους, τα οποία παιδιά μας είναι το μέλλον μας, είναι το αύριο και θα πρέπει πάση θυσία να κάνουν το παν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πριν κλείσω, μόνο θα ήθελα να επισημάνω κάτι ότι όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται από το κρατικό μηχανισμό αυτή τη στιγμή με αυτές τις εταιρείες για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, να πω ότι δίνονται πολλά χρήματα από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και ότι δίνονται και πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο σε κάποιον μπορεί να του φαίνεται περίεργο, αλλά είναι χρήματα τα οποία όλοι εμείς με τους φόρους δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας γυρίσει κάποια χρήματα πίσω. Άρα τα χρήματα υπάρχουν και είναι θέμα διαχείρισης. Παρ' όλα αυτά όμως η Ελλήνων Συνέλευσης, εκτός από την διαχείριση, όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα κάνει χρήση των 600 δις, που είναι και αυτά περασμένους κρατικούς προϋπολογισμούς και ποτέ δεν τα κάνουν χρήση για εμάς τους Έλληνες, όπως και μεγάλο κομμάτι από τα 2,33 που είναι για δημόσια έργα και άρα, γιατί μιλήσαμε για τρομερές αλλαγές στις υπηρεσιακές εγκαταστάσεις και θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν είναι πρόβλημα τα χρήματα υπάρχουν, άρα αυτό που μας λείπει είναι η πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει μόνο ένα όνομα και λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης. Σας ευχαριστήσω και πάλι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ανανεώνουμε το ραντεβό μας για κάποια επόμενη εκπομπή. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Νίκο Χατζόπουλο και την εκπομπή Διαδράσεις. Καλό σας βράδυ.